Εύχομαι ο παλιός γιατρός της ομάδας μας, ο Δημήτρης ο Καραμπάτσας, που αυτή τη στιγμή δίνει μάχη για τη ζωή του, να κερδίσει και να τον δούμε την Κυριακή στο γήπεδο. Υπάρχουν πολύ σημαντικότερα πράγματα, καθώς καταλαβαίνετε, από την καθημερινότητα, και είναι η ανθρώπινη ζωή και η υγεία. Παιδιά, θέλω να σας πω κάτι πολύ σημαντικό σήμερα και θα σας το πω πολύ λιτά και πολύ ήρεμα. Η απόφαση που θα σας ανακοινώσω σήμερα είναι αμετάκλητη. Αποφάσισα για λόγους που αφορούν κυρίως το λειτουργήμά μου. Το γεγονός δηλαδή ότι και η νομική μου επάρκεια και η γενικότερη συγκρότηση προσωπικότητάς μου με βοήθησε να είμαι κορυφαίος δικηγόρος είναι αυτό το οποίο αποτελεί και την αιτία που πήρα αυτή την απόφαση. Αποφάσισα, και αυτό που θα σας πω δεν έχει επιστροφή, να αποχωρήσω από το ποδόσφαιρο. Από σήμερα, οποιοδήποτε ενδιαφέρεται να αγοράσει τις μετοχές της ΠΑΕΑΕΛ είναι ελεύθερος να το κάνει. Το ποσό το οποίο ζητώ, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, είναι 1 εκατομμύριο λιγότερο από τα χρήματα που χάλασα για να αγοράσω την εταιρεία, τα δέντρα, να αυξήσω το μετοχικό κεφάλαιο σε 1 εκατομμύριο ευρώ, να πληρώσω τα χρέη των 300.000 ευρώ, να δημιουργήσω αυτή την ομάδα που έχουμε δημιουργήσει τώρα, την περιουσία που απέκτησε η ΑΕΛ εκτός αυτών που αγόρασα, που είναι πούλμαν, μηχανήματα, τρακτέρ και οτιδήποτε άλλο, και είναι 3 εκατομμύρια ευρώ. Όποιος λοιπόν ενδιαφέρεται να πάρει μία ΠΑΕ η οποία έχει ιδιόκτητο προπονητικό κέντρο, 2 πούλμαν, τρακτέρ, δεν οφείλει παρά μόνο 2 μισθούς στους ποδοσφαιριστές της. Έχει φορολογική ασφαλιστική ενημερότητα και είναι μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία η οποία έχει την ιστορία της ΑΕΛ με ένα ποτάσμα και 2 κύπελα, μπορεί από σήμερα να κάνει την πρότασή του και να την αποκτήσει σήμερα. Άρα οποιαδήποτε άλλη συζήτηση επ' αυτού τελειώνει. Θα πω και κάτι για να μην υπάρχουν απορίες. Είχα αποφασίσει να μείνω για όλη μου τη ζωή στην ΑΕΛ και στο ποδόσφαιρο. Την απόφαση μου αυτή δεν την πήρα τυχαία. Είχα κάνει το αγροτικό μου σε ομάδες σημαντικές, ιστορικές, αλλά πολύ μικρότερες από αυτό που είναι η ΑΕΛ μας, και ερχόμενος εδώ και βλέποντας τη λαχτάρα του κόσμου, τις εγκαταστάσεις, το γεγονός ότι υπήρχε ένας πυρήνας οπαδών που είναι καθαροπαίδια, και μιλάω για τους Αλκαζάρ και τους Χόμλες με έντιμα πρόσωπα, και πίστευα ότι στην πορεία και οι Μόνστερς θα έρχονταν να είναι μαζί μας, να γεμίσουμε τις εξέδρες εκεί που είναι οργανωμένοι. Γνώριζα και γνωρίζω ότι δυστυχώς όταν ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο όπως είναι στην Ελλάδα, γιατί δεν είμαι άπειρος, εκείνο το οποίο είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις είναι το βρώμικο παρασκήνιο του ποδοσφαίρου, με ό,τι αυτό σημαίνει ή σήμαινε τουλάχιστον μέχρι τώρα, θέλω να ελπίζω μέχρι τώρα, γιατί τα δείγματα δεν είναι και τώρα καθαρά και βίωνα, οι προβλέψεις δεν είναι βίωνες για την καθαρότητα από εδώ και πέρα του ποδοσφαίρου. Ήξερα ότι θα παλέψω με το παρασκήνιο, ήξερα ότι θα έχω απέναντί μου ιδιοκτήτες οι οποίοι τα χρήματά τους δεν τα οφείλουν στις σπουδές τους, στην εργατικότητά τους, αλλά σε απάτες, σε λαθρεμπόρια, σε εγκλήματα που έχουν συμμετοχή ακόμη και σήμερα σε εγκληματικές πράξεις. Αλλά πίστευα ότι έχοντας πίσω μου την ιστορία της ΑΕΛ που προκαλεί σεβασμό, την πόλη και την και όλη την κοινωνία του νομού Λάρισας, τους οργανωμένους οπαδούς της ΑΕΛ, δεν είχα να φοβηθώ τίποτα, όποιος και να ήταν απέναντί μας.
Όταν πήρα την ΑΕΛ, το γνωρίζετε καλύτερα, το έχουμε πει χίλιες φορές, υπήρχε ένα δελτίο. Υπήρχαν 400.000 ευρώ χρέη. Το τελευταίο που γιουρντή ήρθε προχθές είναι τα 60.000 ευρώ του ΙΚΑ. Γιατί ο κ. Πλεξίδας δεν δήλωνε τους παίχτες, ούτε τους υπαλλήλους, ούτε κανέναν. Ακόμη έρχονται μπουγιουρντί, και εννοώ αγωγές για να το καταλάβετε. Περίπου 100.000 ευρώ είναι τα αυτά που συνολικά έρχονται. Αλλά ξεκάθαρα πράγματα. Είχα στο μυαλό μου ότι γνωρίζοντας το ποδόσφαιρο, έχοντας γνώση τι είναι το ποδόσφαιρο, γνωρίζοντας ότι είμαι ένας άνθρωπος που είναι νοικοκύρης και φτάνει μέχρι εκεί που φτάνει ο ίσκιος του, και ότι θα πετύχει ένα αποτελέσματα στο αγωνιστικό κομμάτι με χρήματα λιγότερα από αυτά που χρειάστηκαν να δώσουν οι προηγούμενοι και να τους πιάνουν κορόιδα φέρνοντας τα διάφορα παλτά από την Ελλάδα, την Ευρώπη, ότι θα πετύχει ένα το αποτέλεσμα αυτό, έβαλα ένα στόχο πενταετίας για τίτλους ή για εξόδους στην Ευρώπη, έβαλα σαν στόχο την μετά από το 2009 αδειοδότηση της ομάδος και τον πετύχαμε πολύ γρήγορα. Και θέλω να ευχαριστήσω δημοσίως δύο πολύ αξιόλογους συνεργάτες, τον κύριο Σωτήρη Μάρκου και τον κύριο Τάσο Χριστακόπουλο και όλα τα παιδιά που εργάζονται μαζί τους εκεί, γιατί νοικοκυρέψαμε τα πάντα και καταφέραμε να πάρουμε όχι άδεια για την Ελλάδα αλλά και για την UEFA. Γνώριζα ότι με το που θα ανέβουμε Super League ως ενδυνάμει ομάδα που διεκδικεί προνομίουχες θέσεις θα αντιμετωπίσουμε πόλεμο, αλλά δεν περίμενα ρε παιδιά ποτέ ότι με το που πάθησα το πόδι μου εδώ θα μου βρίζαν τη μάνα και τον πατέρα και εμένα. Δεν περίμενα ποτέ ότι άνθρωποι που υποτίθεται ότι είναι μορφωμένοι άνθρωποι, γιατί μορφωμένος άνθρωπος δεν είναι αυτός που έχει πάρει ένα πτυχίο, μορφωμένος άνθρωπος είναι αυτός που έχει τη συμπεριφορά του μορφωμένου άνθρωπου, με ενορχιοστρωτή την αριστεχνική ΑΕΛ και αυτό τον κλειστό πυρήνα που τη διοικεί, θα διάλεγαν αυτό το βρώμικο κόσμο του διαδικτύου, θα έφτιαχναν ψεύτικα site που δεν έχουν ιδιοκτήτη, ορφανά, θα έκαναν καθημερινές αναρτήσεις που αφορούν την προσωπικότητα τη δική μου και την προσωπικότητα των συνεργατών μου. Και επειδή η δημόσια εικόνα του δικηγόρου είναι το διαβατήριό του για την επιτυχία και την στο διηνεκές παραμονή του σε ένα δύσκολο χώρο, ειδικά στον χώρο του ποινικού δικαίου που είμαι εγώ, δεν με περίμενα ποτέ ότι θα προσπαθούσαν άνθρωποι που πραγματικά δεν τους γνωρίζω, ορισμένος από αυτούς έναν τον διευκόλυνα και οικονομικά αγοράζοντας το αυτοκίνητό του σε διπλή τιμή από αυτό που αξίζει. Δεν περίμενα ποτέ μορφωμένοι εντός εισαγωγικών άνθρωποι να πηγαίνουν στους μεγαλύτερους εχθρούς μου στο Τριανταφυλλόπουλο και να παρουσιάζουν ένα εισιτήριο για να δυσφημίσουν την ομάδα μας. Δεν περίμενα ότι μέσα από το διαδίκτυο θα προσπαθούσαν να διαδώσουν ψεύτικα γεγονότα. Όμως θέλω να σας πω κάτι για να μην υπάρχει απελπισία. Αυτό που έγινε φέτος με τα 4.000 και πλέον διαρκείας καθορίζει συμπεριφορές. Καθορίζει και τη δική μου συμπεριφορά. Γιατί 4.000 διαρκείας στη σημερινή εποχή, σε αναλογία πληθυσμού, με τις δυσκολίες του κόσμου, έστω και αν είναι τα φθηνότερα διαρκείας, δεν με νοιάζει καθόλου, δείχνουν ότι είναι ζωντανό κύτταρο η ΑΕΛ. Δεν περίμενα ποτέ, πραγματικά σας το λέω, να γίνεται ένα τέτοιος λυσσασμένος πόλεμος για έναν αυτοδημιούργητο άνθρωπο που δεν κερδίζει τίποτα από την πόλη, που από ευπρέπεια δεν άνοιξα γραφείο μαζί με τον καθηγητή του ποινικού δικαίου, τον Λάμπρο τον Μαργαρίτη, για να κλείσουμε όλα τα δικαιολογικά γραφεία στη Λάρισα. Από ευπρέπεια δεν ασχολήθηκα ποτέ με οτιδήποτε άλλο εκτός από την ΑΕΛ. Φτάσα στο σημείο να κατασκευάσουν μια υπόθεση που θέλω να την αποκαλύψω τώρα. Μου την αποκάλυψε ο Γιάννης ο Καλογιάννης. Σε συνεργασία με έναν δημοσιογράφο, εντός εισαγωγικών γιατί δεν είναι δημοσιογράφος, με έναν 2-3 του περιβάλλοντος παλιού του Πυλαδάκη και με πρωταρχική συμμετοχή της αριστεχνικής,
ότι υπάρχει εγκληματική οργάνωση στη Λάρισα, της οποίας είμαι αρχηγός και στην οποία συμμετέχουν οι οργανωμένοι από τον Αλκαζάρ και τους Χόμλες. Δεν σας κρύβω ότι πραγματικά τόσο βρώμικους ανθρώπους απέναντι σε έναν άνθρωπο που δεν έχει κανείς να του προσάψει τίποτα εκτός από την αγάπη του για το ποδόσφαιρο, δεν περίμενα να συναντήσω ποτέ. Άρα λοιπόν εκείνο το οποίο προέχει για μένα είναι πρώτον η εξασφάλιση της εικόνος του ξεχωριστού δικηγόρου, που όταν μιλάει στον αεροπάγο ή στο ειδικό δικαστήριο ή σε οποιοδήποτε από αυτά που τιμούμε 43 χρόνια να παρίσταμε και ο οποίος έχει 5 ως 10 κακουργήματα την ημέρα σε όλη την Ελλάδα, είναι το πρώτο. Αυτό που γίνεται στο διαδίκτυο το έχει αναλάβει κάποιος άλλος να το ελέγξει. Και πραγματικά μόνο και μόνο γιατί έφκασα να ζητάω την βοήθεια από την Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για να αντιμετωπίσω εκβιασμούς που αφορούν την πρόθεση των ανθρώπων να με αναγκάσουν να πουλήσω. Να πουλήσω τι? Εγώ δεν θέλω να πουλήσω τίποτα. Δεν έχω ανάγκη να πουλήσω. Όταν πήρα τις μετοχές της ΑΕΛ ήξερα που φτάνει ο ίσκιος μου, το τονίζω. Γι' αυτό και δεν χρωστάμε πουθενά. Ήξερα πού μπορώ να πάω. Και αυτό το έχουν συνειδητοποιήσει. Και κατάλαβαν ότι ο μόνος τρόπος για να αναγκαστώ να πουλήσω είναι αυτό που γίνεται μέσα από το διαδίκτυο. Ανώνυμα. Εύχομαι η Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Εγκλήματος να μην αναδείξει συμμετοχή αυτών που κατά την άποψή μου κρύβονται από πίσω. Το εύχομαι. Παρά το ότι θα διαψευστώ στις σκέψεις μου. Αλλά όποιος από εσάς, γιατί εγώ δεν μπαίνω στο διαδίκτυο, έχει δει τι έχει αναρτηθεί αυτά τα χρόνια, τα δύο, για μένα καθημερινά και από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει τίποτα ούτε στην προσωπική τους οικογενειακή ζωή, γιατί δεν χρειάζεται να έχεις λεφτά, αρκεί να είσαι ευτυχισμένος οικογενειάρχης. Δεν έχουν καταφέρει τίποτα στην κοινωνική τους ζωή. Δεν έχουν καταφέρει τίποτα όσον αφορά τη συμμετοχή τους στην ΑΕΛ. Δεν έχουν καταφέρει τίποτα ώστε πραγματικά εκτός από τη συμμετοχή τους στην ΑΕΛ να τους κάνει ξεχωριστούς ανθρώπους. Αυτό δεν το ανέχομαι. Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στην απόφασή μου, γιατί περίμενα στις επιθέσεις των πραγματικών εχθρών της ΑΕΛ να έχω τη βοήθεια της πόλης, της περιφέρειας, της ίδιας της οικογένειας της ΑΕΛ. Όταν η ίδια οικογένεια της ΑΕΛ κάνει ανακοίνωση δια του πρόεδρου της εις βάρος του πρώτη πολίτη της πόλης γιατί ήρθε στην εκδήλωσή μας, στην Πινακοθήκη, σημαίνει ότι εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Λες και ήρθε σε καμία εκδήλωση ανθρώπων οι οποίοι ετοιμάζουν κάτι αντικοινωνικό. Τους καλέσαμε όλους να τους ενημερώσουμε για την οικονομική μας υγεία, η οποία επιβεβαιώθηκε λίγες μέρες μετά με την αδειοδότηση για την UEFA. Όταν αντιμετωπίζεις αιτήσεις στα δικαστήρια για να γίνει διαχειριστικός έλεγχος σε μια ΑΕΛ που αδειοδοτήθηκε μετά από 9 χρόνια από την αστεχνική και συμμετέχουν οι τρεις δικηγόροι ως μάρτυρες ή ως δικηγόροι οι οποίοι είναι στη διοίκηση της αστεχνικής, τι μπορείς να κάνεις? Τι παραδίδω για τον μέλλοντα αγοραστή ή για τους μέλλοντες αγοραστές? Παραδίδω ένα προπονητικό κέντρο το οποίο είναι όχι απλώς το καλύτερο προπονητικό κέντρο στην Ελλάδα, αλλά ενώ δεν βρήκαμε ούτε ένα ποτιστικό μηχάνημα, έχει 3 τρακτέρ, έχει όλη τη απαιτή υποδομή να υπάρχει. Παραδίδω ένα ανακαινισμένο αλευσιαρίνα, το οποίο ήταν εγκαταλειμμένο γιατί ο κύριος Φιλαδάκης δικαίως μετά την πτώχευση της εταιρείας δεν μπορούσε να το συντηρήσει όπως έπρεπε. Και ένα κόστος για να γίνει αυτό με εκχώρηση 1 εκατομμύριο ευρώ μέχρι σήμερα. Μέσα από τα τηλεοπτικά μας συμβόλαια. Μέχρι σήμερα για να είμαστε στο Αρίνα, για το Αρίνα που είναι σήμερα, με τα γραφεία μας εδώ, με το ραδιόφωνο μας εδώ, με το καφέ το οποίο έχει φτιαχθεί,
1 εκατομμύριο στον κύριο Πιλαδάκη και 120.000 για να γίνει αυτός ο ωραίος χώρος του καφέ. Παραδίδω την ΑΕΛ με ένα ραδιόφωνο, στο οποίο συμμετέχουν οι ξεχωριστοί δημοσιογράφοι, αθλητικογράφοι της πόλης, και που ήταν ένα ανοιχτό ραδιόφωνο και στο οποίο προσκαλέσαμε να εργαστούν, ανεξαρτήτως αν ήταν μαζί μας ή όχι, όλους τους αθλητικογράφους. Δεν σας κρύβω, τις προηγούμενες μέρες έκανα και μια πρόταση στον ξεχωριστό αρθρογράφο μιας εφημερίδας, ώστε το ραδιόφωνο μας να αποκτήσει και μια άλλη κοινωνική διήστηση, να μην είναι καθημερινή επανάληψη αθλητικών γεγονότων. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι τεράστιο κοινωνικό γεγονός. Διαμορφώνει χαρακτήρες. Κάνει τα παιδιά χαρούμενα ή στενοχωρημένα. Κάνει τους γονείς τους να ξεπερνάνε τα προβλήματά τους. Τον κοινωνικό χαρακτήρα μιας ακμάζουσας ΑΕΛ δεν τον κατάλαβε κανείς μέχρι σήμερα. Και θα σας πω και κάτι, το οποίο είναι το παράπονο μου. Μπορεί να φανεί ότι είναι υπερφύαλο. Ίσως κάποιοι ενοχλήθηκαν που ένας άνθρωπος σαν και εμένα, με μια διάσταση μεγαλύτερη από τα σύνορα του νομού, έχει την ευθύνη γι' αυτό. Όμως αυτό δεν τους επιτρέπει να είναι παλιάνθρωποι, γιατί πρόκειται περί παλιάνθρωπων. Στο τέλος, εάν τελικώς αυτός ο πόλεμος οδηγήσει πραγματικά στην έλευση ενός μεσία αγοραστού, ίσως είναι πολύ καλό που έγινε. Γιατί μπορεί να αποδειχθεί ότι υπάρχει ένας μεσίας αγοραστής. Αυτό θα φανεί τις επόμενες μέρες ή τους επόμενους μήνες. Όμως, μέχρι τότε, εγώ δεν θα κάνω αυτό που έκανε ο κ. Αλαφούζος. Παρά ότι δεν έχω τα εκατοντάδες εκατομμύρια τα οποία έχει η οικογένειά του. Λέγεται ότι η περιουσία Αλαφούζου είναι πάνω από 2 δις. Δεν πρόκειται να αφήσω την ομάδα μου, που την πήραμε ένα δελτίο χωρίς αδειοδότηση Β' Εθνική και είναι Super League, να ξαναπάει εκεί που είναι. Εάν δεν βρεθεί αγοραστής, και μέχρι να βρεθεί αγοραστής, η λειτουργία αυτής της ομάδας είναι εγγυημένη. Το αν μπορώ να πετύχω ένα καλό προπονητή ή να οι προπονητές αυτοί που εγώ επιλέγω και φταίω εγώ, αν είναι καλοί ή κακοί, επιλέγουν καλούς παίκτες, είναι κάτι άλλο. Για αυτά που μπορώ να κάνω εγώ, και είναι η προστασία της ομάδος, ακόμα και προσωπικό κόστος, η παροχή στους ποδοσφαιριστές, προπονητές των καλύτερων μέσων. Δεν υπάρχει ομάδα σε αυτή την περίοδο να κάνει 3 προετοιμασίες ουσιαστικά. Προετοιμασία στο Καρπενήσι. Ξανά προετοιμασία στο Καρπενήσι. Προετοιμασία στην Αθήνα 1 εβδομάδα. Μέχρι βόλτα στους ιερουργικούς χώρους κάναμε για να μην πλήξουν. Με 30 ποδοσφαιριστές, ακόμα και για τους άντερ 20. Με τα καλύτερα μηχανήματα, τα ηλεκτρονικά, τα πόλαρ, τα εξελιγμένα, για τη μέτρηση του κάθε δευτερολέπτου του κάθε ποδοσφαιριστή, που δεν είχε ποτέ η ΑΕΛ, δεν είχε καμία, και έχουν και πολύ λίγες ομάδες. Μελέτη για να πάρουμε τώρα, συζητούσαμε με τον κύριο Μπασδέκη, να πάρουμε αυτό το ειδικό μηχάνημα που μπαίνει μέσα κάποια δευτερόλεπτα και γίνεται αποθεραπεία, σαν βαρέλι που είναι, για να αποθεραπεύεσαι οτιδήποτε. Οτιδήποτε μπορούσαμε να κάνουμε για να υπάρχει μια πραγματική ομάδα, το έχουμε κάνει. Από εκεί και ύστερα. Ακόμη και το πούλμαν πήραμε για ιστορικούς λόγους του Πιλαδάκη. Οτιδήποτε μπορούσε να γίνει, έγινε. Οτιδήποτε μπορούσε να κάνει σε ιδιοκτήτη, νομίζω το έκανα. Δεν μπορώ να πολεμήσω τη βρωμιά. Την ανώνυμη βρωμιά. Την άνανδρη βρωμιά. Έχουμε γεμίσει από ανώνυμη και άναδρη βρωμιά μες στο διαδίκτυο. Αυτό δεν σου δίνει κουράγιο. Κάναμε κάτι σημαντικό, και αυτό είναι το παράπονό μου, στις αρχές της πόλης. Γιατί και εκεί πραγματικά ένιωσα μόνος μου. Εγώ συνάντησα με το που ήρθα στη Λάρισα τον Δήμαρχο. Και μετά την Εστεχνική. Οι ομάδες, οι ανταγωνίστριες μας έχουν 400.000 εδώ μπροστά. Δεν τους νοιάζει τι βάζουν. Εμείς από υπερηφάνεια δεν δεχτήκαμε να βάλουμε, ούτε να υποκύψουμε για να βάλουμε, γιατί έπρεπε να βάλεις τον ΟΠΑΠ για να είσαι, άμα είσαι με το Μελισανίδη, έπρεπε να βάλεις μια άλλη εταιρεία άμα είσαι με τον Ολυμπιακό. Και βάλαμε τα προσφυγόπουλα. Ήρθε μεν ο κύριος Συναδεινός. Ούτε μία τιμητική πλακέτα από τις αρχές της πόλης, από την πολιτεία,
παγκοσμίως. Παγκόσμιο κύκλο έκανε αυτό. Σε ποιο διάστημα? Τότε που η Ελλάδα, θυμάστε τι γινότανε με τα παιδάκια που πνιγόντουσαν. Καθιστική διαμαρτυρία. Υποχρεώσαμε τους διαιτητές. Μας έλεγαν να μας τιμωρήσουν. Και το έκανε η ΑΕΛ. Έκανε κινήσεις για τα φτωχά παιδιά, για τους ανέργους. Ούτε ένα ευχαριστώ δεν έχουμε ακούσει. Και είδαμε τον εκπρόσωπο του Δήμου να πηγαίνει να κάνει καταγγελία στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αριθμού να μην πάρουμε αδειοδότηση αν δεν πληρώσουμε χρέη του Πλεξίδα 36.000 ευρώ στο πιο κρίσιμο χρονικό διάστημα, τον κύριο Κωνσταρόπουλο. Παραδίδω επίσης μια ΑΕΛ με ακαδημίες. Έχουν οργανωθεί ακαδημίες τέλεια. Και πραγματικά είναι εντάξει. Και σε λίγο καιρό, σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, σε τρία χρόνια, σε πέντε χρόνια, θα υπάρχει αυτό που είναι το όνειρο του κάθε Λαρισαίου. Νομίζω ότι ό,τι μπορούσα να κάνω το έκανα. Εκείνο που δεν μπορώ να κάνω είναι να αποτρέψω τα παιδιά μου να μπαίνουν στο διαδίκτυο και να διαβάζουν ότι οργανώνεται συλλαλητήριο κατά του πατέρα τους για να φύγει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το σκέφτηκα πάρα πολύ και σας λέω ότι είναι αμετάκλητη η απόφασή μου. Είναι οριστική. Είναι οριστική. Είναι οριστική. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση με αυτό το οποίο μου κοστίζει 100.000 ευρώ το μήνα και για το οποίο αντί να διαφημίζομαι, δυσφημίζομαι. Είναι αμετάκλητη απόφασή μου. Δεν περίμενα το ποδόσφαιρο να γίνω γνωστός. Ήμουνα ήδη στάρ. Δικηγόρο στάρ από τα 25 μου. Κάποιος άλλος συνάδελφος. Από εκεί. Κύριε Κούγια, 45 περίπου μέρες, 1,5 μήνα πριν, βλέποντας όλοι μας τα φιλικά παιχνίδια, αποδεχθήκαμε την οριοθέτησή σας ότι στόχος φέτος είναι 5η με 10η θέση. Τι άλλαξε τόσο δραματικά μέσα στις 40 μέρες και ούτε το αγωνιστικό μέρος μας ικανοποιεί και βρισκόμαστε βέβαια παράλληλα και προ αυτόν τον εξή. Δεν ταπεινώνεται η σημερινή ημέρα. Το αγωνιστικό είναι δεύτερο. Να σας πω και κάτι όμως. Στο τέλος του αγωνιστικού θα μετρήσετε τη βαθμολογική θέση της ΑΕΛ. Και να σας πω και κάτι άλλο. Μην νομίζετε ότι επειδή κάνω αυτή τη δήλωση, αυτό που θα δείτε από εδώ και πέρα θα είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που θα δέσει την ΑΕΛ 5η ως 10η θέση. Η ΑΕΛ έχει καλούς προσφερειστές. Αλλά επειδή πρέπει να πω κάτι γι' αυτό. Όταν έφυγε ο Τσιόλης πέρσι, που αυτός και εγώ ξέρουμε γιατί έφυγε, και δεν θέλω να το πω για άλλη μια φορά, όταν κάποιοι είχαν τελειωμένη την ΑΕΛ να πέσει, έψαχναν να βρω προπονητή και κανείς δεν ερχόταν γιατί μας είχαν πεσμένους. Δεν έρχονταν προπονητή στην ΑΕΛ. Μου δώσαν τον κύριο Πάος. Η συμφωνία ήταν να σωθεί η ΑΕΛ, γιατί κάποιοι είπαν ότι ήταν σωσμένη η ΑΕΛ, θα έκανε συμβόλαιο για δύο χρόνια. Αυτό έλεγε το συμβόλαιό μας. Σωθήκαμε και αυτομάτως ενεργοποιήθηκαν τα δύο χρόνια. Εγώ είδα. Παίρναμε παίχτες περισσότερους, καλύτερους κτλ. Αλλά μην ξεγελιέστε από τα παιχνίδια τα φιλικά. Οι ομάδες που τρέχουν στα φιλικά έχουν πρόβλημα στην πρόοδο. Και θα το δείτε με κάποιες ομάδες της Super League που ξαφνικά με παίχτες Β' Εθνικής γίνανε Άγιαξ. Θα το δείτε Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο. Άρα λοιπόν το θέμα του κυρίου προπονητού ήταν δεδομένο, είχαμε κακές επιλογές ποδοσφαιριστών. Προσπάθησα να το λύσω το θέμα με έναν προπονητή που νόμιζα, επειδή έχει παραστάσει στο ειδικό και ελληνικές γνώσεις, δεν ήθελα να πάω σε Έλληνα. Θεωρούσα ότι το επίπεδο της ΑΕΛ ήταν για ένα ξένο προπονητή. Και πήρα τον κύριο Ματάισεν. Καταλαβαίνετε όταν βλέπεις την εικόνα με τον Πανιόνιο και την επιλογή τριών ποδοσφαιριστών που δεν έχουν ξαναπαίξει ποτέ στην ΑΕΛ, οι δύο από αυτούς. Σε επίσημο παιχνίδι πρέπει να ξεκινάνε. Τον Κούσα που έχει να παίξει 16 χρόνια αμυντικό χαφ, στα 36 του, να παίζει αμυντικό χαφ. Καταλαβαίνετε ότι είναι εσύ. Η διαφορά με του άλλου ιδιοκτήτε ποια είναι. Οι άλλοι ιδιοκτήτε λένε να μην χαλάσω την εικόνα μου και διώξω τον προπονητή και γράψει ο άμπαλο ο δημοσιογράφο που άμα του δώσει να συμμετέψει στο λεωφορείο τη ΑΕΛ στα 50 μέτρα θα δώσει την μπάλα 150 μέτρα πιο εκεί. Είναι οι άμεσε αποφάσει. Και γι' αυτό τον λόγο πετυχαίνω πάντα το στόχο μου. Όποια ομάδα και αν είχα του στόχου του πέτυχε. Τον Γιάννη πήρα στην Τετάρτη Εθνική.
Την Παναχαϊκή το ίδιο. Την ΑΕΛ έτσι όπως ήταν. Παντού πέτυχα τους στόχους μου. Και εδώ πραγματικά, αν υπήρχε διάρκεια, θα πετυχαίναμε στους στόχους μου. Εύχομαι να τους πετύχει ο επόμενος ιδιοκτήτης. Αυτό που είδαμε τις προηγούμενες μέρες έχει την αιτιολογία του. Κακή προετοιμασία, την οποία έλεγε ο Φιντάνης προς τιμήν του. Εγώ για να στηρίξω τον προπονητή, έδιωξα τον Φιντάνη, να είναι ήσυχος ο προπονητής. Γιατί τον προπονητή πρέπει να το στηρίζεις. Πως ψυχολογικά είχε πρόβλημα. Κακή αξιοποίηση του υλικού. Ποδοσφαιριστές αξιόλογους να μην χρησιμοποιούνται, να χρησιμοποιούνται σε λάθος θέση. Και το κυριότερο απ' όλα, μια αρρωστημένη ατμόσφαιρα. Η οποία περνάει, μπαίνουν στο διαδίκτυο, τα παιδιά τα βλέπουν όλα. Εκείνο το μήνυμα που θέλω να δώσω λοιπόν είναι ποιο. Είναι πολεμικό έργο. Το λέω ευθέως. Και θα το δείτε το Σάββατο. Από εδώ και πέρα, γιατί εμείς παίξαμε το δυσκολό πρόγραμμα. Βαθμολογικά δεν έχουμε απώλειες. Έχουμε λογικές βαθμολογικά απώλειες. Εντυπώσεις έχουμε κακές. Τραγική εικόνα της ομάδος. Δεν περιμένεις να κερδίσεις τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ ή τον Πανιόνιο με ένα χρόνο ομάδα στη Σούπερ Λίγκα. Και πέρσι φάγαμε 4 γκολ από τον Αστέρα Τρίπολης εδώ μέσα. Φέτος στενοχωρηθήκαμε γιατί τον κερδίσαμε. Και τελειώσαμε με την ομάδα χειροκροτούμενη. Παίξαμε με 9 παίκτες μισή ώρα με τον Ατρόμητο το τελευταίο διάστημα. Που είδατε ότι ο Ατρόμητος είναι καλή ομάδα τελικά, δεν είναι κακή ομάδα. Άρα σε κάθε περίπτωση αυτοί οι οποίοι χαίρονται, αυτοί οι βρωμιάριδες, πραγματικά οι άνθρωποι οι οποίοι εύχονται την αποτυχία, διόγκωσαν το θέμα και δεν έδωσαν αυτό που έχει άλλο σαν σύνθημα. Ότι όλοι είναι μαζί στα δύσκολα. Αν δεν είσαι μαζί στα δύσκολα και το μόνο που ζητάς είναι την ώρα που η ομάδα έχει κακή ψυχολογία. Θυμάστε, είχαμε χάσει 1-4 από τον Αστέρα Τρίπολης και παίζαμε στο Ατρόμητο. Την προηγούμενη ζωή. Και παίζαμε την ξάνθη παραμονή μας. Και βγήκε πανό στους οργανωμένους δίπλα για τα χάλια της ποδοσφαιρικής ομάδας αλλά των ποδοσφαιριστών. Και πανό για τον ιδιοκτήτη, ψυχοφούλα φύγε κοντέ. Το οποίο το είδαν οι ποδοσφαιριστές με τον μπήκα στο γήπεδο μέσα. Η ψυχολογία μιας ομάδας και ποδοσφαιριστών νεαρών, τι είναι. Η εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, που οι οργανωμένοι τους αμφισβήτησαν, αυτοί που ήρθαν εκείνη την ημέρα, η εμπιστοσύνη στη διοίκηση για την αυριανή τους μέρα που πρέπει να πάρουν το ψωμί τους. Και το κυριότερο απ' όλα, η εικόνα του γηπέδου που είναι η εικόνα μιας ομάδας η οποία έχει τους οπαδούς κοντά, τη διοίκηση κοντά, επιτέλους δηλαδή, τους οπαδούς κοντά και έχει και μια ηρεμία. Άρα λοιπόν, εκείνο το οποίο έκανα εγώ αυτή τη στιγμή είναι αυτό που δεν θα έκανε κανείς, δεν θα το έκανε ο κ. Σπυλαδάκης και θα πέφτε. Μέχρι να το καταλάβει τα Χριστούγεννα, θα είχε πέσει. Το ίδιο ο κ. Πλεξίδας που δεν ήξερε. Άλλαξα εκεί που νομίζω υπήρχε το πρόβλημα. Αυτό είναι το θέμα και τίποτα άλλο. Αυτά παιδιά. Έχουμε τίποτα άλλο. Αν δεν βρεθεί λύση, αν δεν έρθει κάποιος... Δεν πρόκειται να αφήσω την ομάδα ποτέ εγώ. Ναι, μέχρι πότε. Δεν υπάρχει ποτέ. Εντάξει, δεν θα περιμένουμε να πουλήσουμε. Θα σας πω και κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή η τιμή είναι αυτή που είπα. Το καλοκαίρι θα είναι 1 εκατομμύριο περισσότερο. Γιατί τόση είναι η ζημιά της ομάδας. Τώρα δηλαδή είναι 2 εκατομμύρια. 3 εκατομμύρια τώρα. Ναι. Το καλοκαίρι θα είναι 4. Τον επόμενο χρόνο, γιατί μόνο ζημιές έχουμε. Είμαστε 1 εκατομμύριο χρόνο το χρόνο μέσα. Είπατε ότι καλώς ή κακώς ο χώρος του ποδοσφαίρου στον οποίο. Μην κάνουμε γενική συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ.